Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο του υπέρηχου Γιάννης Δαμαρλάκης και η εκπομπή σε ήχο πλάγιο. Έχουμε ήδη κοντά μας, δεν ξέρω να ρωτήσω τον Μινάτο Βορδονάκη βεβαίως, τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως, τον κύριο Δημήτριο Ιωαννίδη, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, 22-35-35 το τηλέφωνο του υπέρηχου και της εκπομπής σε ήχο πλάγιο, για να επικοινωνείτε μαζί μας, να δίνετε τα δικά σας ερωτήματα ή τις δικές σας κρίσεις και σχόλια πάνω σε αυτά τα οποία θα λέμε με τον Άρχοντα. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Άρχον, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιάννη μου και σε σένα και στους ακροατές σου. Να είσαι καλά Άρχοντα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω που πάντα πρόθυμα δίνεις τις συμβουλές σου, δίνεις τις γνώσεις σου και θα έλεγα επίσης το κύριο χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς σου είναι ότι πάνω απ' όλα έχεις την αγαπημένη σου, τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Ένα κοινό γνώρισμα όλων εκείνων που ήδη εδώ και αρκετό καιρό συνέστησαν ένα καινούριο σωματείο με τον τίτλο «Υπέρμαχοι». Θα ήθελα έτσι να κάνουμε μία πολύ μικρή εισαγωγή, δάσκαλε, γύρω από αυτό το θέμα και στη συνέχεια να απαντήσεις εσύ σε κάποια ερωτήματα που μας έχουν έρθει. Μία λοιπόν μικρή εισαγωγή για όσους δεν άκουσαν κάποτε μια εκπομπή που κάναμε μαζί και μιλήσαμε για τους υπέρμαχους. Τι είναι αυτοί οι υπέρμαχοι? Οι υπέρμαχοι είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνιούν για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η μουσική, η λατρευτική μας μουσική, η εθνική μας μουσική, από τους διαφόρους οι οποίοι είτε με τις ανεπίτρεπτες εκτελέσεις τους, συγγνώμη γιατί... Λοιπόν, είτε με τις ανεπίτρεπτες εκτελέσεις τους, είτε με τις νεοφανείς θεωρίες τους, προσπαθούν να αλώσουν τα απαιών παραδεδεγμένα. Όλοι αυτοί λοιπόν που ανησυχούν για αυτή την κατάσταση, μαζεύτηκαν και μαζεύονται προκειμένου να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα βρούμε κάτι, κάποια λύση στο τέλος. Μάλιστα. Η κίνηση αυτή έχει πάρει σάρκα και οστά, έτσι δεν είναι? Παίρνει, καθημερινώς. Καθημερινός. Καθημερινός ανδρούνται. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω, δάσκαλε, υπάρχει ανταπόκριση από όλη την Ελλάδα, διότι... Από όλη την Ελλάδα. Διότι ο τίτλος επάνω είναι Πανελλήνια Ένωση. Πανελλήνια Ένωση. Πανελλήνια Ένωση. Ήθελα να ρωτήσω κάτι στον αέρα. Υπάρχει περίπτωση να δεχτείτε και σωματεία ολόκληρα? Βεβαίως. 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 Ένα άλλο ερώτημα πάνω σε αυτό το θέμα. Γράφονται μόνο άντρες? Όχι. Όχι. Άτομα ιασδήποτε ηλικίας, φίλου και γραμματικών γνώσεων. Φτάνει να ξέρουν ένα πράγμα. Να αγαπάνε, να ξέρουμε εμείς δηλαδή ένα πράγμα. Ότι αγαπούν τη μουσική μας και είναι διατεθειμένοι να αγωνιστούν για αυτήν. Πέρα από αυτό δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Μάλιστα. Λοιπόν, να μπούμε στα ερωτήματα. Βεβαίως. Λοιπόν. Δάσκαλε, να το ρωτήσω πιο απλά για να μας καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί, γιατί δεν είναι όλοι μουσικολογιότατοι ως εσείς. Εσείς με την υπάρχουσα γραφή της βυζαντινής μουσικής, μας είπατε ότι από 7 ετών ασχολείστε με τη βυζαντινή μουσική. Αποκορύφωμα της σταδιοδρομίας σας, το ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο σας ονόμασε Άρχον Πρωτοψάλτη της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως. Εσείς λοιπόν, με αυτή την πείρα και με αυτό το έργο, είστε ικανοποιημένος από τα σύμβολα, τους χαρακτήρες δηλαδή, τα σημάδια με τα οποία γράφουμε τη μουσική μας? Απόλυτα. Σας εκφράζουν? Απόλυτα. Εγώ γράφω ό,τι ψάλω. Ό,τι θέλω να ψάλω το γράφω. Και μάλιστα γνωρίζεις την νοοτροπία μου ότι επειδή υπάρχουν οι διαφορετικές σχολές και δεν εννοώ εδώ πέρα τα οδεία. Μάλιστα. Εννοώ δηλαδή τους τρόπους εκφράσεως. Τρόπους έκφρασης, ναι. Κάθε ομάδος, ας πούμε. Ναι. Λοιπόν, επειδή υπάρχουν αυτές οι διαφορές μας και αυτό γίνεται λόγω του ότι η μουσική μας δεν είναι οργανική, παρά είναι φωνητική, καθαρά φωνητική και βασίζεται δηλαδή πάνω στην ευελιξία και το τάλαντο του κάθε εκτελεστού. Μάλιστα. Και βέβαια το πώς διδάχτηκε και αυτός από τον δάσκαλό του. Ναι, εγώ θέλω να σου πω το εξής, δάσκαλε. Επαναλαμβάνω, μας ακούει κάποιος κόσμος που δεν γνωρίζει να διαβάζει βυζαντινή μουσική. Και θα πει, τι λένε αυτοί οι άνθρωποι τώρα? Εσύ έχεις κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σου κάποιο προβληματισμό όταν καταγράφεις, παραδείγματος χάρη, ένα τραγούδι? Έτσι. Ξέρω ότι έχεις 2.000 τραγούδια γράψει. Έχω πολλά.
Ναι, με νότες βυζαντινής Τα έχω μουσικής. μεταφέρει στη βυζαντινή σημειογραφία. Μάλιστα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της καταγραφής αισθάνθηκες την ανάγκη να πεις, και ας μην θεωρηθεί ότι σε εξαναγκάζω να απαντήσεις ή έχουμε συνονοηθεί, τελευταία στιγμή παρακάλεσα τον άρχοντα να βγούμε στον αέρα. Άρα λοιπόν δεν έχει γίνει καμία προσυζήτηση. Ήθελα να σου πω λοιπόν, κατά τη καταγραφή ή μεταγραφή ή κάποιων δικών σου μαθημάτων ή κάποιων κλασικών ή κάποιων τραγουδιών, αισθάνθηκες την ανάγκη, αχ και να είχαμε και αυτό το σημάδι, γιατί μπορούσαμε να το πούμε πιο καλά. Γιατί δεν λείπει τίποτα. Αυτό ρωτάω. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να σου αναφέρω κάτι το οποίο λέγεται στο βιβλίο του Βιολάκη, στο πόνημα του Βιολάκη, μελέτη συγκριτική της νήναν χρήση μουσικής γραφής προς την... του Πέτρου Λαμπαδαρίου, ναι, και προς την αρχαιοτέρα γραφή. Ναι. Λοιπόν, λέει στο κεφάλαιο περί σημειώσεων, στην πρώτη παράγραφο, τα εξής. Εντάθα λέει σημειούμεν περίσταση τεινά, εντυχούσαν μεταξύ εμού και του αηδήμου διδασκάλου Πέτρου του Αγιοταφύτου, του τελευταίου τούτου λειψάνου των αρχαίων διδασκάλων της αρχαίας γραφής, ειν εγίνος και εν ότι ουδής άλλος των συγχρόνων. Ο Πέτρος εγκρατής ετύχανε και της του Πέτρου του Πελοποννησίου εξηγήσεως και της τελευταίας, της των τριών διδασκάλων δηλαδή, ως χρηματίσας εις εκ των πρώτων μαθητών του συστήματος τούτου. Παρά του μακαρίτου εκείνου διδασκάλου μια των ημερών παρακλητικός ήτησα όπως με καθοδηγήσει δια παραλληλισμού μαθημάτων τεινών της εξηγήσεως προς τα αυτά μαθήματα τα γεγραμμένα δια της αρχαίας γραφής και μια αναλύση τα εν αυτής περιλαμβανόμενα σημαδόφωνα θεωρητικώς παραλληλίζον μη τας εξηγημένας γραμμάς προς τα αντίστοιχα τούτο σημαδόφωνα αλλά μη αρνήθη υπόν μη ότι τούτο αισθήματε οπονία. Καθότι πάντα τα αρχαία μαθήματα εξηγήθησαν πιστώς εν το επιστημονικό τούτο συγγράμματι της γραφής, ώστε να μην έχουμε ανάγκη να επανερχόμεθα εις την πολύμοχθον εκείνη των δισκαταλήπτων σημαδοφώνων διδασκαλίαν, όντιν όν την πήραν ημείς ελάβομεν. Αυτά τα έλεγε ο Πέτρος ο Αγιοταφύτης. Μάλιστα. Ο οποίος γνώριζε και τις δύο γραφές. Μάλιστα. Και ήτανε ο τελευταίος. Ωραία, τώρα τι συμβαίνει δάσκαλε, και υπάρχει αυτή η παλαιοντολογία, θα έλεγα. Κοίταξε να δεις τώρα. Ο κάθε ένας θέλει να δώσει... Να κάνει τον έξυπνο. Α, μπράβο. Mm. Θέλει να δώσει, να καταλάβουν οι άλλοι ότι αυτός κατέχει περισσότερα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε επίσης ένα εδώ ερώτημα. Δεν ξέρω, να ρωτήσω τον Μινά, τον Γορδοναράκη, τον Ιχολύπτη μας, αν έχουμε χρόνο. Έχουμε. Δάσκαλε, στα νέα θεωρητικά τα οποία κυκλοφόρησαν, στα μετέπειτα δηλαδή του Χρυσάνθου, του Θεοδόρου Φωκαέως, του Τσικνοπούλου, αυτά που έχω εγώ και τα έχω διαβάσει, δεν αναφέρεται πουθενά περί συνεπτυγμένου χρόνου. Ο συνεπτυγμένος χρόνος άρχισε να φαίνεται σε θεωρητικά βιβλία, αυτό είναι η δική μου άποψη, μπορεί να κάνω λάθος, από το θεωρητικό του αειμνίστου Ιωάννου Μαργαζιώτη και στη συνέχεια Αποστόλου Βαλινδρά κτλ. Ποια είναι η άποψη του άρχοντος πάνω στο συνεπτυγμένο ρυθμό και πώς μπήκε επιτέλους, ήθελα την άποψη του Δημητρίου Ιωαννίδη. Καταρχήν, ο συνεπτυγμένος χρόνος είναι εφεύρεμα των ευρωπαϊστών. Δεν υπάρχουν στη Βυζαντινή συνεπτυγμένοι χρόνοι. Έχετε δει πουθενά στα βιβλία τα παλαιά να έχουν αυτές τις διαστολές και να χωρίζουν, ας πούμε, τετράσιμους, πεντάσιμους, εξάσιμους, ξέρω εγώ τι, ή έστω και τους τρισίμους. Μάλιστα. Πουθενά δεν υπάρχουν. Γιατί υπήρχε ο απλός χρόνος. Δηλαδή, θέσεις άρσης ένας χρόνος. Ένας χαρακτήρας. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτόν τον χρόνο, εγώ τουλάχιστον διδάχθηκα και διδάσκω. Διότι πάνω σε αυτόν τον χρόνο μόνο θα βγάλεις οτιδήποτε μάθημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν τους συνεπτυγμένους χρόνους, ας έρθουν να τους δώσω εγώ μια άσκηση, και άμα θα τη βγάλουνε, εγώ θα διακηρύξω σε όλο τον κόσμο τη μετρολόζα μου. Δεν βγαίνουνε όταν έχεις να κάνεις... Ας πάρουμε ένα δημοτικό τραγούδι. Α, εδώ τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. Πώς θα γίνει, δηλαδή η δημοτική μουσική δεν είναι βυζαντινή. Ναι, αλλά μήπως όμως εκεί δεν γράφουμε επτάσιμος, οκτάσιμος και εννιάσιμος. Εκεί είναι ρυθμοί αυτοί. Ναι. Αυτοί, εκεί έχουμε τους ρυθμούς. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, επαναλαμβάνω, γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά, δάσκαλε, στα δημοτικά τραγούδια από τη βυζαντινή μουσική. Ο Γιώργος Κουκακλίδης απήντησε ως εξής. Άλλο τραγούδι και άλλο
Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική προσευχή. Πολύ καλά, πολύ καλή απάντηση. Ναι. Τι άλλο θέλω να σου πω εγώ. Όχι, θέλω να μου πεις το εξής. Ότι εκεί, σε αυτούς τους ρυθμούς, δεν υπάρχει σύμπτυξη. Τι εννοεί σύμπτυξη. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτή η γραφή με τα βελάκια και τις δύο κάθετες γραμμές, ας πούμε, του συνεπτυγμένου ρυθμού της βυζαντινής μουσικής κατά Ιωάννη Μαργαζιώτη. Όχι, βέβαια, δεν Εσύ μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. όταν γράφεις δηλαδή ένα τραγούδι Φερρυππίν σε επτάσιμο ρυθμό, καλαματιανό ξέρω εγώ, πώς το γράφεις? Θα πάει χώρια ο τετράσιμος, χώρια ο τρίσιμος. Δεν μπορεί να γίνει σύμπτυξη αυτών των δύο μέτρων. Α, Οπότε, χώρια θα πάει ο τρίσιμος, χώρια ο τετράσιμος. Μάλιστα. Και τον μετράς τετράσιμο και τρίσιμο? Βέβαια, έτσι μετριέται. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν συνεπτυγμένοι ρυθμοί σε αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Δάσκαλε, επειδή είναι ώρα για διαφημίσεις, ναι, θα παραμείνεις μαζί μας, θα πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο ένα πολύ πολύ σημαντικό ερώτημα, θα το αναφέρω τώρα για να κρατήσουμε και σε αγωνία τον κόσμο. Υπάρχουν, λέει, πολλά ήφη, ύφος δηλαδή, και ήθη στο ψάλιν. Άλλος μας λέει ότι το αθηναϊκό είναι σωστό, άλλος το πατριαρχικό, άλλος εκείνο, άλλος το άλλο. Άλλος του Καρά, άλλος του Αγγελόπουλου, άλλος του Ιωαννίδη, άλλος του Α, του Β. Ποιο είναι το σωστό επιτέλους, ρε παιδιά, λέει. Και πού το στηρίζετε? Συμφωνούμε, δάσκαλε? Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι ο άρχον πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολης κοντά μας. Μεσογειακή ραδιοφωνία. Υπέρηχος. Κεντρική συχνότητα 92,1. Ό,τι έχω καταλάβει και από τη συναναστροφή μαζί του και από τις συζητήσεις και κατηδίων και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, προτιμά ευθύς ήχους. Δάσκαλε, πιστεύω να μας ακούσε. Έχω λίγες απορίες και απαντώ σε απορίες και βάζω να απαντώ σε απορίες άλλα. Ναι. Είναι μια δική μου απορία, δεν έχεις απορία. Ναι, ναι, ναι. Να ακούσω. Λες ότι κάνεις εκπομπή σε ήχο πράγιο, δεν μας είπες τι πράγιο είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, δάσκαλε, να επαναλάβουμε το τηλέφωνο στο ακροατήριό μας, αυτούς που μας ακούνε, 22-35-35, για τις δικές σας παρεμβάσεις, ερωτήματα, κρίσεις, σχόλια, απορίες. Βέβαια, δεν είμαστε ούτε παντογνώστες, ούτε κάνουμε τους παντογνώστες. Το καταδύναμε σε όλα. Λοιπόν, ήθος της βυζαντινής μουσικής. Ακούμε, αυτός είναι της σχολής Καρά, αυτός είναι της πατριαρχικής σχολής, αυτός είναι της αθηναϊκής σχολής, αυτός είναι, δεν ξέρω τι άλλη σχολή υπάρχει, δεν μπορώ να το ξέρω, ξέρει σύμφωνα με τον Α, με τον Β, με τον Γ. Τι είναι από όλα αυτά σωστά, δάσκαλε? Το θέμα είναι ένα, ότι όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί τρόποι εκφράσεων. Αυτές οι σχολές, αυτοί οι τρόποι δημιουργούν τις σχολές του ήχους που παρατηρούμε στον καθένα, δηλαδή τον τρόπο που ψάλλει τα διάφορα μαθήματα. Και όπως είπες... Άρα δηλαδή το ήχος είναι ο τρόπος του ψάλλει. Μάλιστα. Εδώ μπορούμε να δούμε ότι σύμφωνα με αυτά που μας λένε τα διάφορα βιβλία, ότι ήχος στη βυζαντινή μουσική λέμε τον τρόπο που εκφράζουμε τις ιερές μελωδίες. Και αυτό διακρίνεται σε δύο μορφές. Στο ήχος που απαγγέλλονται τα αναγνώσματα, δηλαδή ο Απόστολος και τα Ευαγγέλια, και στο ήχος της εκτελέσεως του μέλους, δηλαδή της διαστηματικής φωνής, όπως έλεγαν οι αρχαίοι. Αυτό λοιπόν το περίφημο ήχος προσδιορίζεται από τεχνική κατάρτιση του εκτελεστή, του Ιεροψάλτη. Το ποιόν της φωνής του, την προσωπική ερμηνεία που θα δώσει τη μελωδία, στην ευκρίνεια της αρθρώσεως των ανθρώπων κλπ. Το ήχος της τέχνης δεν μπορεί να εκφραστεί με χαρακτήρες και σημαδόφωνα. Η μουσική σημειογραφία, η παρασημαντική όπως λέγεται, δεν προσδιορίζει το ήχος με το οποίο μεταδίδεται μόνο διάζωση της φωνής. Ο ιερέας, ο Κυριακός, ο Φιλοξένης, στο θεωρητικό του, στη σελίδα 194 μας λέει: ήχος εστίν, η καλή και τακτική έμετρο σύνθεση των μουσικών χαρακτήρων ή της γραφής των μουσικών φωνών του μέλους. Και εξηγεί παρακάτω
ως και των συντελεστικών όρων της μουσικής μέσων, το επάγον αυτήν εις ακμήν, το δραματοφορούν, το αποπληρούν με θόλων των προσόντων αυτής και ποιούν την τέχνη σε επιστήμη. Είναι το ύφος, το οποίο είναι πολύ ανώτερο του μέλους, πολυπίκυλων και πολύγρυφων, ευηδές, σκυθροπών, ηγεμών προφοράς και εξουσιαστής σχήματος, οδηγός ηθικού τρόπου και προπάντων της εκκλησιαστικής χωροστασίας, του ηθικός ψάλι. Εις όπερ υπόκεινται το ίσον, η τάξη, η προφορά κλπ. Είναι η δύναμη του ρυθμού και η ουσία του μέλους. Χωρίς του ύφους, ο ρυθμός και το μέλος αποδεικνύεται ως έντυξιών και ανούσιων. Άρα και η ψυχή του μέλους και του ρυθμού είναι το ύφος. Όφεν και λέγομεν το αξιότιμον ύφος της Μεγάλης Εκκλησίας. Αλλά παρακάτω υπάρχουν πολλές άλλες πηγές που λένε, ας πούμε, ότι και παίρνουμε από την εκκλησιαστική αλήθεια του έτους του 1901 που αναφέρεται στο ύφος και λέει το ύφος τούτο, δηλαδή η κατάλληλος παράσταση εν τη απαγγελία της μελωδίας ή το τεθυσαυρισμένον μετά την άλωση εν της μουσικής χωρίς του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Ένθα εξαιρετικός διέλαμπε και τούτο διότι εν τη μεγάλη εκκλησία κατά πάσα σχεδόν εποχήν υπήρχαν οι επιφανέστεροι των μουσικών, ήτινες διαδοχικώς παραλαμβάνοντες, διαιτήρουν πάντοτε γνήσιον και ανώθευθον σχετικώς το λεγόμενο πατριαρχικό ύφος. Το ενσταλάζον εν τες ψυχές των ακροωμένων, το σωτοριώδες και γλυκύτατον της κατανήξεως βάσεμον, όπερ αναντηρήτως υπάρχει το σκοπιμότερον τέλος σειράς υπνοδίας. Το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, όπως διεκράτησε ανώθευθον την παρακαταθήκη των ιερών δογμάτων της Εκκλησίας, ούτω διετήρησεν ανώθευτον μετά την άλωση και το μουσικό ύφος. Ο δε πατριαρχικός ναός εγχρησίμευε ενός διδασκαλίων του ύφους της γνησιωτέρας δηλωνούν απαγγελίας των εκκλησιαστικών ημών μελών. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, όταν υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες από την πηγή που πήραμε κι εμείς τα νάματα της Βυζαντινής μουσικής και μαρτυρούν ότι μέσα στο Πατριαρχείο διασώζεται από τα χρόνια πριν από την άλωση το ύφος. Τι θα πούμε τώρα, ότι ο Ιωαννίδης ή ο Δαμαρλάκης ή ο Α ή ο Β έχουν το δικό τους ύφος και αυτό είναι προτιμότερο από τα άλλα? Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταθεί. Μάλιστα. Ένα ερώτημα, δάσκαλε, το οποίο τέθηκε και πρέπει να σου το πω αμέσως. Για να ικανοποιήσουμε τους φίλους και φίλες μας που παρακολουθούν. Λέει εδώ κάποιος φίλος ότι διαβάζω ένα μουσικό κείμενο και θέλω να το εκτελέσω πιστά. Έτσι. Όμως οι φωνητικές μου περιοχές είναι περιορισμένες και είναι ένα μάθημα το οποίο πηγαίνει πολύ ψηλά και πολύ χαμηλά και δεν μπορώ να βγω. Είτε θα κραυγάσω στα ψηλά όπως λέμε, είτε στα χαμηλά θα φράξω. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν, ρωτάει τον άρχοντα πρωτοψάλτη κύριο Δημήτρη Ιωαννίδη, ο φίλος, πρέπει να το κόψω το μάθημα, να το φέρω στα μέτρα μου, να το πω, να μην το πω? Τι πρέπει να γίνει τότε? Διότι μπορεί ο Φωκαρέας ή ο οποιοσδήποτε άλλος να είχαν μια φωνάρα η οποία έπιανε 15, 17, δεν ξέρω πόσους φθόγκους, εμένα η φωνή μου πιάνει 9, το πολύ 10. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Όντως είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί εκ των συναδέλφων ιεροψαλτών οι οποίοι έχουν μετρημένους φθόγκους. Έκταση. Μεταλλεύσιμους. Έκταση, ναι. Λοιπόν, έχουν ορισμένη έκταση και υπάρχουν, όπως είπες, μαθήματα τα οποία αυτοί που τα έγραψαν επειδή είχαν τις φωνάρες. Ας πάρουμε το τροπάριο της Χασιανής του Χρωμουζίου. Χτυπάει κάτονη, κάτονη, όχι τη βάση, μια οκτάδα ακόμα κάτω και ανεβαίνει μέχρι τον άνοδη. Λοιπόν, ο Χρωμουζίος ήταν γνωστό τέρας φωνητικό. Γι' αυτό και τα μαθήματά του έχουν μεγάλη έκταση να με χαρακτήρων. Σε αυτή την περίπτωση τι θα κάνουμε? Ή δεν πρέπει να πεις αυτό το μάθημα, εάν δεν θέλεις ούτε να κραυγάσεις ούτε να πνιγείς, ή κάτι πρέπει να κάνεις εκεί πέρα, αναγκαστικά. Βέβαια, αυτό δεν το υποστηρίζουμε, ας πούμε, λέγοντας ότι πρέπει τα μαθήματα όπου δεν μας βολεύουν να τα σφάζουμε. Ναι. Αλλά σε μια περίπτωση που δεν βγαίνεις φωνητικά, τι θα κάνεις?
Μάλιστα. Δεν μπορεί να ανέβεις απάνω στο αναλόγιο και να κάνεις το κουκουράκι. Αναφέρεται το χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέει, ότι πολλά κλασικά μαθήματα στο ότι υπερμάχω το σύντομο, στο ίνα κράζωση, αντί να λένε δίνει απάνω, δηλαδή ίνα κρά, λένε ίνα κράζωση. Δηλαδή αυτή η θέση, λέει, δεν είναι παραδοσιακή. Ναι. Ερωτάει λοιπόν τότε, ποιο είναι το μέτρο με το οποίο λέμε ότι αυτός είναι παραδοσιακός και ο άλλος είναι μη παραδοσιακός. Ποια είναι, λέει, αυτή η κολυμπήθρα, να πάμε να βαφτιστούμε κι εμείς. Είπαμε ότι είναι δύσκολο το ερώτημα. Η κολυμπήθρα αυτή περιέχει τα κλασικά μαθήματα και τις εκτελέσεις αυτές, οι οποίες μπορεί κατά κάποιο τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή, να φέρουν τη σφραγίδα του Α ή του Β εκτελεστού, αλλά δεν ξεφεύγουν από το μάθημα πολύ. Δηλαδή τώρα το να αφαιρέσεις μια υψηλή θέση ή μια πολύ χαμηλή θέση, διότι δεν μπορείς να την ευγάλεις, και να επανέλθεις το συντομότερο στο κείμενο το σωστό, αυτό δεν νομίζω ότι σε βγάζει από την παράδοση. Μάλιστα. Θα σε βγάλει από την παράδοση εάν... Ένας εξτρεμισμός. Μάλιστα. Μια σύζευξη, ας πούμε, της Βυζαντινής με την τετραφωνία, λόγω χάρη, ή άλλα πράγματα που κάνουν ορισμένοι. Αυτά είναι εξωπαραδοσιακά. Αλλά το να βγάλεις, ας πούμε, μια δύσκολη θέση, όχι δύσκολη για να την διαβάσεις, δεν εννοούμε αυτό που εννοεί ο καθένας, ότι αυτό είναι δύσκολο μάθημα, δεν λέγεται, και εννοούν ότι μπορεί να έχει θέσεις τις οποίες δεν μπορούν να βγάλουν οι ίδιοι. Σε αυτό δεν φταίει το μάθημα. Ναι. Φταίνε οι ίδιοι. Ναι, ρωτάνε γιατί να μην είναι απλά τα μαθήματα. Εντάξει, ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι μουσικολογιώτατος, μπορεί να πει και τα δύσκολα και τα εύκολα και τα ψηλά και τα χαμηλά. Για τους υπόλοιπους, για όλες τις φωνές, γιατί να μην είναι απλά τα μαθήματα που μπορεί να τα εκτελέσει οποιοδήποτε. Και είναι, ας πούμε, κάποια μαθήματα τα οποία λέγονται, έχουν καθιερωθεί να λέγονται, αλλά θέλουν όχι πολύ διάβασμα, ιδιαίτερες γνώσεις και φωνητικές ικανότητες. Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Ναι, και εγώ έχω μια απορία. Βλέπω την παλάμη μου και έχει 5 δάχτυλα. Γιατί να μείνω όλα στο ίδιο μήκος? Ναι. Γιατί το ένα να είναι πιο... Ο μέσος να είναι πιο μακρύς, ο αντίχειρας να είναι κοντός και πιο χοντρός. Άρα λοιπόν, δάσκαλε, η βυζαντινή μουσική είναι για λίγους? Όχι. Όχι. Απλούστατα... Τι πρέπει να γίνει? Για όλο τον κόσμο. Ναι, τι πρέπει να γίνει? Απλούστατα, περισσότερο διάβασμα, περισσότερη εξειδίκευση πάνω στη μουσική και ασκήσεις φωνητικές για να μπορέσει ο καθένας να τα αποκριθεί. Εάν τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου φωνή, πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να γίνει ψάτης, κύριε. Μάλιστα. Όταν είσαι φάλτσος, εγώ έχω απέναντί μου εδώ πέρα μια εκκλησία των παλαιών ημερολογητών και έχει έναν ψάλτη. Σας πληροφορώ ότι όποτε έχει λειτουργία, γιατί βέβαια οι μέρες μας διαφέρουν, το ημερολόγιο μας κατά 13 μέρες, και έτσι αναγκάζομαι όταν δεν είμαι στην εκκλησία να ακούω τις δικές τους ακολουθίες. Ναι. Δεν το κατακρίνω αυτό, αυτά πιστεύουν οι άνθρωποι, αυτά κάνουμε και αυτά με χαρά τους. Αλλά είναι τόσο φάλτσος και παράφωνος που όταν αρχίζει και ψάλλει νομίζω ότι υπάρχει μια τσουγκράνα πάνω μου και με γλαίνει. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι ψάλτης? Μάλιστα. Αφού δεν έχει φωνή, κύριε, δεν σε βοηθάει. Πήγαινε σπίτι σου, κάνε άλλη δουλειά να μου. Μάλιστα. Περνάμε σε ένα άλλο ερώτημα γρήγορα. Βλέπω ο χρόνος μας κυνηγάει. Δάσκαλε, εδώ υπάρχει, λέει, μια πληθώρα παραγωγής βιβλίων, συνθέσεων κτλ. Υπάρχει μια πλευρά του κόσμου, ρωτάει εδώ ο φίλος, η οποία λέει να εμένομαι εις τα κλασικά. Υπάρχει μια άλλη μερίδα που λέει όταν είναι ένα μάθημα, ας πούμε, το οποίο κλασικίζει τρόπον την να είναι μέσα στα παραδεδομένα, λέει εγώ δεν έχω την ικανότητα να καταλάβω. Και αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί τέτοια πράγματα, δηλαδή το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο Ύμνο, που όλοι το ξέραμε σε δεύτερο ήχο, έχει γραφτεί σε 17 ήχους. 8 είναι οι ήχοι, αλλά ακούμε δευτερόπρωτο, ακούμε εκείνο, ακούμε το άλλο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Υπάρχει μία πληθώρα παραγωγής χεροβικών, μία πληθώρα παραγωγής λειτουργικών. Λοιπόν, τι γίνεται, υπάρχει φραγμός? Ποιος αφήνει αυτούς τους ανθρώπους να κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία? Ποιος τα εγκρίνει, ποιος δεν τα εγκρίνει?
Είναι πολλά ερωτήματα βεβαίως μαζί, αλλά βλέπω την ώρα που είναι παρά 10 περίπου και έχουμε ακόμα 7-8 λεφτά στη διάθεσή μας. Τόσο με ειδοποιούν. Είπαμε ότι η μουσική για να φτάσει μέχρι εμάς χρειάστηκε ο κάθε εκτελεστής, ο κάθε ψάλτης, ας πούμε, ιεροψάλτης και ο κάθε δάσκαλος, ο κάθε μελοποιός να βάλει από ένα λιθαράκι. Εάν ποιος λέει σήμερα και κραγάριο αυτό που έχει γράψει ο Πέτρος? Κύριε και κράξα πρόσε. Το λέει κανείς έτσι? Οι ίδιοι οι πρωτοψάλτες, ο Ιωάννης, ο Πρίγκος αργότερα, έβαλαν ας πούμε την προσωπική τους φραγίδα πάνω στο μάθημα. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτό που λέμε ας πούμε του Πρίγκου. Λοιπόν, ή όλα, οτιδήποτε άλλο μάθημα. Δεν μπορεί να απαγορέψεις στον καθέναν. Μία διακοπή, δάσκαλε, μου επιτρέπεις? Βεβαίως. Ο Αστέριος ο Δευρελής, στο θεωρητικό του πόνημα, με τίτλο «Πηδάλιον, θεωρία και πράξη βυζαντινή μουσικής», λέει ότι κατά την προσωπική ταπεινή μου άποψη η παράδοση σταμάτησε στον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Όχι, πιο μπροστά. Εγώ λέω στον Αφλιώτη. Στον Αφλιώτη. Άρα λοιπόν, μετά από τον Αφλιώτη, συμφωνώ κι εγώ, πας προφήτης κατά τη λαϊκή έκφραση? Όχι. Όχι. Απλώς μπορεί να σταμάτησαν, ας πούμε, να ψάλλονται τα παλαιά, τα κλασικά μαθήματα, αυτά που ήταν υποχρεωμένοι οι πρωτοψάλτες να ψάλλουν, και έχουμε μιλήσει για αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν έπαψαν όμως να ακολουθούν την ίδια γραμμή. Και σε αυτό έγκυται, ας πούμε, η γνησιότητα μιας συνθέσεως καινούργιας. Εάν το μάθημα έχει παραδοσιακές γραμμές... Ακολουθεί, λέει, τα χνάρια. Ακολουθεί τα χνάρια των παλαιών μελοποιών, δεν είναι κολάσιμο. Όταν όμως βάζεις εξτρεμιστικές θέσεις, όπως κάποιου εδώ πέρα, τέλος πάντων, ο οποίος έβγαλε ένα βιβλίο και λέει ότι θέλω, λέει, να λανσάρω ένα καινούριο είδος μουσικής, αυτό το πράγμα δεν στέκεται ούτε με σφαίρες. Αυτός που θα κοιτάξει να πάρει, να προμηθευτεί κάποιο έργο κάποιου, πρέπει να δει, ας πούμε, αυτά που γράφει μέσα είναι απάνω στα πλαίσια της πατριαρχικής νοοτροπίας και της εκτελέσεως. Δηλαδή, μπορεί να συγκριθεί με τα παλαιά μαθήματα και να βγει, ας πούμε, κάπως δικαιωμένο, ή είναι εντελώς ξεκάρφωτο και έχει μέσα θέσεις, να πούμε, οι οποίες δεν στέκονται, ας πούμε, με τίποτα, ας πούμε, μέσα στο ναό. Αυτό είναι που ξεχωρίζει και κάνει τις εκδόσεις ή τα μελωδήματα, ας πούμε, του ενός ή του άλλου. Φραγμός δεν υπάρχει. Διότι αν υπήρχε φραγμός, δεν θα ξεφεύγαμε, ακόμα θα λέγαμε τα μαθήματα, τα κλασικά εκείνα, τα τεράστια μαθήματα. Τα δοξαστικά του Ιακώβου, του Πρωτοψάλτη και ξέρω εγώ τι. Είσαι δάσκαλε υπέρ των αργών μαθημάτων? Όταν χρειάζονται. Όταν χρειάζονται. Τι θα πούμε δηλαδή τώρα, το τροπάριο της Χασιανής θα το πούμε δίλεπτο? Άμα θέλουμε, ας πούμε, μπορεί να το διαβάσουμε κιόλα. Είναι ανάγκη να το ψάλουμε? Γιατί μάλιστα γραφτήκαν αυτά τα μαθήματα? Κάποιος πρέπει να τα πει. Γιατί λέμε το χειρουργικό ότι πρέπει να έχει άνεση, να έχει χρόνο? Ναι. Γιατί λέμε τον δεσπότη και αρχιερέα όταν παίρνει καιρό αρχιερέας αργά? Ένα θέμα δηλαδή το οποίο μπορούμε να κουβεντιάσουμε σε προσεχή εκπομπή μας τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, είναι αυτό το τροπάριο της Χασιανής, για το οποίο πολλοί λένε ότι πάνε στην εκκλησία, ακούν ωραίες φωνές, ωραία μελωδία, αλλά δεν καταλαβαίνουν τα λόγια. Και μάλιστα ο έτερος άρχον, ο Αθανάσιος Καραμάνης, τι έκανε στην εκκλησία του μέχρι που αποστρατεύτηκε? Το διάβαζε στην αρχή, έκανε μια απαγγελία με συνοδεία Ίσου και στη συνέχεια το έψαλαν. Ο κόσμος λοιπόν λέει, πολύ ωραία μας τα είπατε, άριστα, δεν καταλάβαμε όμως τίποτα. Όσο πάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο δεν καταλαβαίνει. Διότι αν πούμε ότι η γενιά η δική μας, ή έστω και λίγο μεταγενέστερη, διδάχθηκαν τα αρχαία ελληνικά, αυτοί μπορούν να καταλάβουν τι λέμε. Οι καινούργιες γενιές όμως, από τις οποίες έχουν καταργηθεί οι διδασκαλίες, ας πούμε, των αρχαίων κειμένων, αυτές συνέχεια θα προβληματίζονται. Αλλά μπορούμε να πούμε τώρα να μεταφράσουμε, ας πούμε, τους εκκλησιαστικούς ύμνους
και να τους λέμε στη δημοτική όπως θέλουν να κάνουν πολλοί. Όχι, μιλάει, ο ακροατής μιλάει για την αργή μελωδία που δεν καταλαβαίνει από το ή και τα λόγια. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Και μάλιστα εγώ θα έλεγα, δάσκαλε, να αρχίσει να προετοιμάσει να κάνει μια εκπομπή για αυτό το θέμα. Γιατί να ταλαιπωρούνται, λέει οι φίλοι, ακούγοντας τόση ώρα την ίδια μουσική φράση, ενώ θα μπορούσαμε πιο σύντομα να τους δώσουμε να καταλάβουν το μεγάλο περιεχόμενο αυτού του τροπαρίου. Ναι, αλλά την ώρα εκείνη που λέμε εμείς το ΙΗ, ο ιερέας μέσα πρέπει να κάνει, να προλάβει να κάνει ορισμένη εργασία. Και ο κόσμος. Και ο κόσμος, έτσι. Βεβαίως. Ναι, τα έχω πει εγώ αυτά. Λοιπόν, δεν μπορούμε να το πούμε σύντομα, επειδή κάποιος δεν το καταλαβαίνει, ας πούμε. Και αν σκεφτούμε ότι παλαιότερα υπήρχαν μαθήματα πολύ εκτενέστερα από τα σημερινά. Και τα εδέχεται ο κόσμος. Μα γι' αυτό, οπωσδήποτε τα εδέχεται. Τότε τι πρέπει να κάνουμε? Τότε να τα διαβάζουμε, να τα εξηγούμε κιόλα. Και να τελειώνει. Και να τελειώνει η υπόθεση. Δάσκαλε, δυστυχώς ο χρόνος τέλειωσε. Υπάρχουν πολλά θέματα. Πιστεύω ότι σύντομα θα μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Εγώ από σήμερα στην εφημερίδα δημοσιεύω το μανιφέστο των υπέρμαχων και να πω στον αέρα ότι όσοι μας ακούνε και όσοι μας διαβάσουν μπορούμε να έρθουμε σε επαφή μαζί τους και να συστρατευτούν μαζί για αυτήν την πανίερη μουσική. Να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, εκ μέρους του υπέρηχου και προσωπικά, και να σου ευχηθώ πάντα υγεία και δύναμη για το καλό αυτής της μουσικής, της πολύπαθης. Αντέχομαι και εγώ και σε εσάς και στους ακροατές. Να σε καλά, δάσκαλε. Να ευχαριστήσουμε και τον Μινέατο Βορδονεράκη που και σήμερα ήταν μαζί σε άψογη συνεργασία. Από τον Γιάννη Δαμαρλάκη που είχε την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα.